Μαριάννα, καλησπέρα. Είμαι ο Αλέξανδρος και σε τηλεφωνώ για το Midnight Message. Θέλω να πάρεις τηλέφωνο τη Μελίνα. Ήμασταν μαζί 2 χρόνια και ενώ περνούσαμε πάρα πολύ ωραία, χωρίσαμε με δική μου παιδιότητα, εγώ την έδιωξα. Τώρα όμως κατάλαβα ότι αυτή ήταν η γυναίκα της ζωής μου και πλέον είμαι έτοιμος να προχωρήσω στο επόμενο βήμα. Θα ήθελα, αν σου είναι εύκολο, να κάνεις τα μαγικά σου και να την πεις να μου δώσει μια ευκαιρία ακόμα, να της δώσω να καταλάβει τέλος πάντων ότι ναι, έχω αλλάξει πλέον και μπορούμε να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα. Η Μελίνα. Ίδια. Μελίνα, γεια σου. Σου τηλεφωνώ από το Next 96,1. Είμαι Μαριάννα Καρέζη από την εκπομπή Together. Α, καλησπέρα. Με πετυχαίνετε στο δρόμο, βέβαια. Πείτε μου. Λοιπόν, Μελίνα, κάποιος μου ζήτησε να σου τηλεφωνήσουμε για να ακούσεις κάποιο τραγούδι που είναι αφιερωμένο εξαιρετικά για εσένα και να σου μεταφέρω και ένα μήνυμα. Αχ, δεν το πιστεύω. Κι όμως. Δεν πιστεύω. Λοιπόν, ακούμε Together το τραγούδι και ακριβώς μετά θα σου πω από ποιον είναι και ποιο είναι και το μήνυμά του για σένα, εντάξει. Θέλω να κάνεις λίγη υπομονή. Άγιο και down on my knees στο Next 96,1 για το απόψινό μας Midnight Message. Down on my knees στο Next 96,1, εξαιρετικά αφιερωμένο στη Μελίνα. Μελίνα, μας ακούς? Ναι, είμαι ακόμα εδώ και είναι ένα από τα αγαπημένα μου τραγουδιά, μάλλον. Ωραία. Πάει πουθενά το μυαλό σου ποιος μπορεί να σου έκανε μια τέτοια αφιέρωση, να μας έβαλε να σου τηλεφωνήσουμε? Πάει κάπου το μυαλό μου, αλλά με μπερδεύει λίγο το τραγούδι. Αλλά περιμένω, μου πεις το όνομα. Okay, λοιπόν, αυτός που μας ζήτησε να σου τηλεφωνήσουμε είναι ο Αλέξανδρος. Ο Αλέξανδρος, ναι. Από ό,τι ξέρω, ήσασταν μαζί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ναι, ήμασταν μαζί παλιά, αλλά έχει τελειώσει τώρα η ιστορία. Ναι, έχει ένα χρόνο περίπου που χωρίσατε. Ο Αλέξανδρος λοιπόν μου ζήτησε να σου τηλεφωνήσω, γιατί θέλει να ξέρεις ότι έχει συνειδητοποιήσει πως αγαπάει, πως εσύ είσαι τελικά η γυναίκα της ζωής του. Θέλει να του δώσεις μια δεύτερη ευκαιρία για να σου αποδείξει ότι εσύ είσαι η μοναδική για αυτόν και είναι έτοιμος πλέον για να κάνετε το μεγάλο βήμα μαζί. Της εκκλησίας εννοεί, του γάμου, θέλει να παντρευτούμε. Δεν σου κάνει και πρόταση γάμου, απλά μου είπε ότι τότε ήθελες να το πάτε πιο σοβαρά και αυτός δεν ήταν έτοιμος. Τώρα όμως έχει συνειδητοποιήσει ότι θέλει εσένα πραγματικά. Επομένως μπορείτε να συνεχίσετε τη σχέση σας από εκεί που την αφήσατε και να πάτε πραγματικά έτσι πιο σοβαρά προς το γάμο. Εγώ σας το εύχομαι. Ναι, μόνο που έχει αργήσει αρκετά και τον έχει προλάβει κι άλλος. Αλήθεια? Ναι. Τι γίνεται, Μελίνα, όλοι να σε παντρευτούν θέλουν, βλέπω. Επομένως, ποια είναι η απάντησή σου για τον Αλέξανδρο? Δεν συγκινήθηκες καθόλου μετά από τόσο όχι, καιρό? Όχι, δεν συγκινήθηκα, λυπάμαι, γιατί τέλος πάντων, μην τα πούμε στον αέρα αυτά, ξέρει που έχει φταίξει, να είναι καλά και να το αφιερώσει το τραγούδι σε κάποια άλλη. Δηλαδή, Μελίνα, εσύ πηγαίνεις για γάμο με άλλον αυτή τη στιγμή, σε τέτοια φάση της ζωής σου σε πετυχαίνουμε? Σε 1,5 μήνα είναι ο γάμος. Μάλιστα. Οκ. Okay. Ναι, τώρα φαντάζομαι δεν θέλει προσκλητήριο ο Αλέξανδρος. Οκ, okay, Μελίνα μου, τι να πω τότε. Βίωνα θόσπαρτον με το καινούριο σου αγόρι. Εύχομαι τα καλύτερα. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, να είσαι καλά. Συγγνώμη τώρα αν σας χάλασα λίγο τη διάθεση και το mood, αλλά εντάξει, μένω αυτά. Οκ, okay, Μελινάκη, καλό σου βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Να είσαι καλά, γεια σου. Γεια σου.